Μάριο, καλώς ήρθατε στο επεισόδιο μου που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια που έχω αγωνιστεί σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Ναι, καλή μας όρεξη! Καναλιού. Σήμερα ξέρετε που ήρθα, έτσι νομίζω έχετε καταλάβει. Γεια σου, Ντένι μου. Γεια σου, my friend Νίκο. Hello, Ντένι. Μια χαρά, εσύ. Τον Ντένι είδατε την επεισοδιάρα του, έτσι. Τον είχατε γνωρίσει και πιο πριν στο επεισόδιο γιατί συλλέγουμε ρετρό video games. Σωστά, πολύ ωραία κουβέντα είχαμε κάνει εκείνη τη φορά. Που έγινε μεγάλη επιτυχία για το κανάλι γενικά, γιατί είχε πάρα πολλές προβολές, πάρα πολλά τα σχόλια. Δηλαδή, πολλοί κόσμος το γούσταρε. Και έχουμε δει ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος για ό,τι ξεχάσαμε που μας γράφαν οι φίλοι. Έτσι, ναι, όντως υπήρξαν κάποιες επισημάνσεις. Τα ξεχάσαμε, θα τα πούμε σε δεύτερο μέρος. Και γενικά ήταν πολύ ωραία που κάναμε μια κουβέντα, είπαμε για τις αναμνήσεις και δείξαμε λίγο και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Ακριβώς, πώς το γράψαμε. Ακριβώς έτσι είναι. Τον είδατε επίσης και στο περασμένο επεισόδιο, το Console Hunting Room Tour που κάναμε εδώ. Εντάξει, φοβερά πράγματα είδατε, Dennis. Εντάξει, φοβερά. Εντάξει, μια μικρή ταπεινή Nintendo συλλογή. Πολύ όμορφη. Και σήμερα ο Ντένις, επειδή είχα ρεπό, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Κάνεις κάτι?» Του λέω «Όχι, έλα μου λέει να κάνουμε κάτι ωραίο». Και τι είναι ρε παιδιά το ωραίο, αυτά τα καλούδια που βλέπετε στο τραπέζι, έτσι. Ναι, κοίταξε, μεγάλο Σαμιρετσέντο όπως έχουμε πει και στο άλλο το επεισόδιο. Για μένα ο Μάριο είναι ένας iconic, μια iconic φιγούρα που είναι ταυτισμένη με την παιδική μου ηλικία και ναι. Γι' αυτό όταν ξεκίνησα η συλλογή μου βάλθηκα ότι θα αποκτήσω όλα τα κομμάτια που είναι Μάριο. Έτσι. Και είδου. Εδώ όλα αυτά είναι του Ντένις λοιπόν, τα έχουμε στήσει όμορφα, αλλά τι είναι αυτό το επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο είναι ένα read through που με παρότρινε ο Ντένις και από τις προάλλες με το κατάλογο του Game Boy που με έχει δανείσει. Έχει αυτό εδώ το πάρα πολύ όμορφο, όπου τα κουνήσω όλα δεν παίζουν, πολύ όμορφο κατάλογο, Super Mario Bros. Encyclopedia, η οποία είναι για τα πρώτα 30 χρόνια. Και εδώ έχουμε αρκετά από αυτά τα παιχνίδια, βέβαια και κάποια είναι spin-offs με τον Ντένις. Έτσι είναι. Που δεν υπάρχουν. Και θα τα δούμε όμορφα μετά με το over, ξέρω εγώ, κάμερα από πάνω. Ένα ωραίο read-through, να πούμε κάποιες κουβεντούλες, σε κάποιες παραγράφους για το κάθε παιχνίδι που θα δείχνουμε γρήγορα, κάποια σχόλια δικά σου, δικά μου, ό,τι θυμηθούμε. Δεν ξέρω πώς θα βγει το επεισόδιο, αν βγει μεγάλο θα ξέρετε ότι θα το αξίζει και νομίζω... Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, έχεις να πεις κάτι για αυτή τη φάση εδώ του Μάριου. Ανυπομονώ πάρα πολύ. Θα δούμε μέσα την ιστορία για το κάθε παιχνίδι, δηλαδή μέσα το βιβλίο είναι η κυλοπαίδεια και όντως θα το δούμε ανατμήματα πώς έχει αναπτυχθεί. Mm-hmm. Και προσπάθησα να έχω όσα μπορώ από τα original και τα inbox και τα λοιπά, τα sim που λέμε. Έτσι. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Φύγαμε. Πάμε. Δεν ήθελε να μα πει από πού το πήρε, πριν από Ελλάδα ή από εξωτερικό καταρχήν. Λοιπόν, αυτό το αγόρασα πριν 1,5 χρόνο από την Αμερική. Α, οκ. Okay. Και μάλιστα το αστείο ότι το είχα δει στο ίντερνετ ότι υπήρχε. Ναι. Και είπα στι κόρε μου, στη μικρή, τη λέω από πού αυτό να το αγοράσουμε. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, που εκεί το σούπερ μάρκετ είναι τεράστια. Ναι. Και το είδαμε μπροστά μα. Έλα. Εδώ πήραμε. Αυτά είναι. Να πω επίση ότι είναι ο εκδοτικό οίκο είναι η Dark Horse Comics, η οποία είναι πάρα πολύ έτσι, γνωστή εταιρεία comics στην Αμερική και έχει κάνει αυτή τη δουλίτσα. Λοιπόν, εδώ. Ξεκινάμε. Ένας από τους συνειδητές του Μάριο μαζί με τον Συγκερού. Ο Τακάσι Τεζούκα. Είναι ο κόλικ του, ο μπρο του, να το πούμε έτσι, έτσι. Ο αδελφός του. Μαζί λοιπόν σχεδιάσανε το αρχικό Super Mario. Φτιάξανε pixel-pixel το πρώτο λοιπόν τότε παιχνίδι. Και εδώ σε αυτή εδώ τη συνέντευξη γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στο παιχνίδι που θα κυκλοφορούσε πριν λίγα χρόνια, όταν βγήκε το βιβλίο. Το οποίο ήταν το Super Mario Maker. Ναι. Το οποίο τυχαίνει και... Το έχεις. Ναι. Πολύ ωραίο. Όλος και όλοι τυχαίνει και το έχουμε εδώ. Για Wii U. Είχε βγει για το Wii U, έτσι είναι. Και ένα πολύ όμορφο κουτάκι. Έχει μέσα και έτσι ένα πολύ ωραίο ένθετο. Artbook, Ναι, artbook. Ωραίες εποχές. Δείχνει πάλι και αυτό έτσι κάποια πράγματα μέσα από το παιχνίδι, αλλά... Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι βιβλίο στο βιβλίο. Ναι.
Αλλά θα, όχι, θα, ωραίο. Αλλά... Ποιος έχει αυτή την εκδοσούλα, είναι όμορφο. Αξίζει, αξίζει. Και έχεις και το 2, νομίζω. Ναι. Αυτό βγήκε για το Switch τώρα πρόσφατα. Αυτό βγήκε για το Switch πριν μερικούς μήνες. Είναι για το Switch, έξτρα πραγματάκια μέσα. Mm-hmm. Online community πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή οι παίχτες στον κόσμο φτιάχνουν τις πίστες τους και yeah. ανά πάση στιγμή μπορείς να πεις μέσα και να παίξεις και να φτιάξεις μια δικιά σου. Είναι πολύ δυνατό το community. Να σου πω, πάνω σε αυτό είναι βασισμένο κάτι βιντεάκια που βλέπω στο YouTube που κάποιοι τύποι έχουν φτιάξει κάτι πίστες στο πρώτο και είναι. Δεν ξέρω, εντάξει, θα βάλω ένα απόσπασμα, παιδιά. Τώρα αυτό που κάνουν και πώς το τερματίζουν χωρίς να χάνουν είναι άρρωστοι. Απλά έχουν πάει ναρκωτικά πολλών μεγατόνων. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που τους αρέσει να φτιάχνουν είναι οι troll πίστες, οι λεγόμενες. Όπου, όπου και να πατήσεις είναι τρολιά και θα πεθάνεις. και είναι πάρα πολύ δύσκολες και έχουν πολύ μικρό rate success, δηλαδή λίγοι καταφέρουν να τις ολοκληρώσουν. Ποιοι τα περνάνε, δεν ξέρω εγώ τώρα, ναι. Ειλικρινά. Πρέπει να έχουν πάρει speed για να το παίξουν. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εδώ λοιπόν γίνεται μια μικρή αναφορά για το κάθε παιχνίδι που θα ακολουθήσει. Είδαμε ότι συνολικά first title Super Mario Games, δηλαδή δεν ναι. αναφέρομαι στα spin-offs, αλλά τα, αυτά που είναι αμυγό Super Mario είναι 17 παιχνίδια. Η σειρά ή η κλασική αυτή η που... κλασική που ονομάζεται Super Mario. Ναι, ναι, ναι. Όχι που ονομάζεται Super Mario Kart ναι. ή που ονομάζεται Super Mario Party ή Super Mario... Galaxy, Smash Bros. Και αυτά... Smash Bros. Ή το Paper Mario, ένα άλλο spin-off. Ναι. Μιλάμε για καθαρά Super Mario. 17 παιχνίδια. Ωραία. 17 είναι βέβαια εδώ να πούμε, γιατί είναι και το Odyssey που είναι στα 18. Σωστό, ισχύει. Μπράβο σου, ο Νικόλαος φαίνεται ενημερωμένος και μπροστά τα πράγματα. Εντάξει, έχουμε εντάξει. και το Odyssey, το οποίο... Να το δείξουμε εδώ δηλαδή. Να το δείξουμε και το Odyssey. Είναι αυτό που είπε ο Ντένις, είναι μέχρι το Super Mario 3D World, το 17ο παιχνίδι, και το Odyssey είναι το επόμενο στη σειρά της βασικής, το 18ο δηλαδή. Για να δούμε, θα βγει η Super Mario Odyssey 2, υπάρχουν αυτές οι φήμες. Εντάξει, όσο το Switch ακόμα πιστεύω ότι θα έχει αρκετή ζωή, ναι, έτσι. Ναι, έχει. Οπότε εδώ τώρα ξεκινάμε. Να μας δείξει έτσι αποκλειστικά το κάθε έναν τίτλο. Παιδιά, είναι τώρα και τόσο καλό το βιβλίο και τόσο mint που πραγματικά δεν θέλω να το κάνω ούτε δαχτυλιές τώρα. Timeline. Να το κάνουμε λίγες δαχτυλιές. Να το κάνουμε. Τι ωραία που είναι αυτά εδώ τα screenshots πραγματικά. Ναι. Αυτές οι εικόνες λοιπόν, όταν βλέπω τα screenshots των pixel και των παλιών παιχνιδιών, με ποια είναι αυτή η νοσταλγία που έχουμε. Όπως όλους μας και εμένα ακριβώς το ίδιο. Και ξέρεις τι, είναι αυτό που σου είχα πει και τις προάλλες στο επεισόδιο που κάναμε εδώ, ότι εγώ ας πούμε Μάριο ουσιαστικά έχω μείνει, εντάξει αν μην με βρίζετε, είναι οι τεντάκηδες, σαν πρώην τεντάκιας κι εγώ, έχω μείνει στο Mario 64. Έτσι, δεν έχω, δηλαδή στο GameCube μετά δεν με τράβηξε κάποιο Mario, στο Wii ούτε εκεί δυστυχώς, Wii U δεν έχω, Switch πήρα το Lite και το έδωσα, οπότε έχω μείνει ουσιαστικά στο Mario 64, λάθος, άκυρο γράψτε, έχω παίξει και το New Super Mario στο DS. Στο DS, DS ναι. Βάλει και αυτό, πολύ το 2007, έτσι, νομίζω εκεί πρέπει να ήταν. Σωστό, σωστό. Ναι. Πολύ όμορφο παιχνίδι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ στο DS, δηλαδή να σου πω την αλήθεια, το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ εκείνο το παιχνίδι. Και δεν ξέρω απλά μετά πώς δεν έκατσε και δεν πήρα 3DS. Προφανώς μετά ναι, μπήκες και στο PlayStation 3 και PlayStation 4 και μετά άλλαξες λίγο. Μετά πήγαμε retro Sega. Σωστό και αυτό. Εδώ φαίνεται το timeline. Ναι. 1985 παιδιά μέχρι 2013. Η εχθρή, η family εδώ, όλα. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχουμε the Mario family, ας πούμε, the Mushroom Kingdom. Ναι. Βλέπουμε και κάποιους από τους εχθρούς εντός εισαγωγικών, με μια μικρή αναφορά ο καθένας πότε εμφανίστηκε και σε ποιο παιχνίδι. Φοβερό. Εδώ η Ροζαλίνα εμφανίστηκε στα Galaxy. Δεν την ξέρω αυτή. Εδώ ο Shy Guy έκανε και η Μπέρτα, και η Μπέρτα που είναι η Μπέρτα. Μπέρντο. Στο 2. Σωστά. Κάναν την εμφάνισή του στο 2. Αλλά ήταν στην ουσία χαρακτήρες οι οποίοι δεν ήταν στο 2, ήταν στο Okie Dokie Panic. Ναι. Και τους μετέφεραν. Το πιο παλιό, ναι. Και παρότι ήταν λοιπόν σε άλλο franchise παιχνιδιών και έγινε αυτή η μετάβαση κτλ., τους κρατήσανε μέσα στο Super Mario γιατί τότε παντού εμφανίζονται, ειδικά στα Mario Party για όποιους έχουν παίξει. Ναι. Μήπως ότι είναι έξι κανένα Super Smash Bros. Όχι. Όχι, εντάξει. Δεν ξεφτυλίσουμε. Εδώ βλέπουμε το πρώτο παιχνίδι, παιδιά. Το πατροπαράδοτο, το ορθόδοξο. Το 85 λοιπόν. Που παίξαμε όλοι πρώτο. Το 85 έτσι είναι ακριβώς, το νούμερο 1. Μόνο και μόνο που βλέπω αυτό το pixel. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάτι με πιάνει, παιδί μου.
Ξέρεις, και ο τρόπος που τα περιγράφουν τώρα αυτή τη στιγμή, τα κοιτάζουμε 30 χρόνια μετά, λέει «Do you have what it takes to save the Mushroom Princess?» Σωστός. Και λες εκείνη τη στιγμή πάει το, το 8χρονος Dennis και λέει «Πω, ναι, I can do it», ας πούμε κάπως έτσι. Ναι. Και εσύ είχες την τύχη, όπως μας είχες πει στο επεισόδιο το περασμένο, ότι τα έπαιξε στην Αμερική, ενώ εμείς το παίξαμε εδώ, το Μάριο, καθυστερημένα το 91, ναι. Τουλάχιστον εγώ τότε που πήρα το NES. Ισχύει, ήμουν τυχερός που το παίξα στην Αμερική και οι φίλοι μου εδώ στην Ελλάδα το έφερα στην Ελλάδα. Το παίξανε, όσοι είχα τότε συμμαθητές, το παίξανε μαζί μου πρώτη φορά. Και... είχαν πάθει την πλάκα τους, ε. Εδώ μια μικρή επεξήγηση βλέπουμε τι, με τα power-ups. Ναι. Εντάξει, κλασικά πράγματα, δεν χρειάζεται καν να τα εξηγήσουμε. Ναι, εννοείται. Απλά είναι πολύ ωραίο ως εγκυκλοπαίδεια, ναι, σαν ναι. Να μην το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, μας εξηγεί τι κάνει το καθένα. Βασικά είναι, ξέρεις τι, και για τους νέους fans του Μάριο που χάσανε όλη αυτή την εποχή, παιδιά είτε στα 20s, αλλά μην πω τώρα και παιδιά έφηβοι, mm-hmm. μικρά παιδιά ας πούμε, που μπορεί να παίζουν τα τελευταία, ξέρω εγώ, στο Odyssey ή στο 3DS κτλ. Ισχύει, βέβαια. Και να μάθουν από πού ξεκίνησε όμως ο Μάριο. Έτσι, έτσι. Έτσι και οι παιδιά που μπορεί να μπήκαν πάρα πολύ ρετολές, που μπήκαν αργότερα στο franchise. Αυτό, ναι. Βλέποντας από εδώ και την ηχογραφία να πούνε, α, κοίταξε να δεις. Τότε έκανε πρώτη φορά την εμφάνισή του, ας πούμε, ο Γκούμπα ή ο Κούπα Τρούπα. Και φαντάζεσαι να πει τότε, τότε οι γονείς μας, ξέρω εγώ, ας πούμε, ήταν για αυτή μικρή, ας πούμε, κάπως έτσι. Ισχύει αυτό. Εδώ έχουμε τα Lost Levels. Lost Levels. Τα Lost Levels, ναι. Το οποίο είχε βγει μόνο στην Ιαπωνία τότε. Έχω την έκδοση που περιέχεται μέσα στο All Stars του Super Ακριβώς. Nintendo. Όπου εδώ λοιπόν υπάρχουν αυτά τα Lost Levels. Ναι. Τότε είχε κυκλοφορήσει στο Famicom Disk και μόνο και ήταν τόσο δύσκολο ναι. που δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο δυτικό κόσμο. Έμεινε στη Ιαπωνία. Ήταν τόσο δύσκολο. Κατάλαβα. Ναι, γιατί εγώ το είχα δει απλά μέσα στο remake του Super Mario All Stars και έλεγα τότε από μικρός, εντάξει, τι παιχνιδάκι τώρα είναι αυτό, δεν μου πολύ ενδιαφέρει, δεν ξέρω γιατί κάνει αυτό μέσα. Ναι. Αλλά που να ξέραμε τότε ότι είχε μπαναριστεί για εδώ. Πραγματικά θυμίζει τις τρόλ πίστες που λέγαμε πιο πριν για το Super Mario Maker. Ναι, ναι. Τέτοια δυσκολία. Τόσο, ε. Σκέψω ότι μικρός, δηλαδή που το είχα δει στο Super Mario All Stars, δεν νομίζω να έχω ξοδέψει πάνω από 5 λεπτά χρόνο για αυτό το παιχνίδι. Ναι, ισχύει. Εδώ βλέπουμε έτσι διάφορες σεκάνες από τον κάθε κόσμο. Mm-hmm. Πάλι εδώ έτσι μια μικρή αναφορά. Πολύ όμορφο αυτό. Μας εξηγεί με φωτογραφίες τον κάθε κόσμο, την κάθε πίστα, κάποια λογάκια. Tips, λογικά. Σωστά. Κρυμμένες ζωές. Δηλαδή είναι και παρόλα αυτά. Είναι και λίγο walkthrough φάση. Έτσι, δηλαδή δείχνει δηλαδή, πολλά. Που θα ήθελε τώρα να το πιάσει πρώτη φορά, χωρίς να χρειάζεται να παιδευτεί ιδιαίτερα, μπορεί να διαβάσει από εδώ. Κατευθείαν εδώ. Έτσι, δηλαδή. Και εδώ τι έχουμε. Εδώ Super έχουμε. Super Mario USA. Που και καλά είναι το 2 όμως. Είναι το Doki Doki Panic λοιπόν, που κυκλοφόρησε ως Super Mario 2. Και γι' αυτό το λόγο στην Ιαπωνία το ονομάσαμε Super Mario USA. Ναι. Και είναι αυτό εδώ. Το δικό μας το 2. Το δικό μας το 2. Ή Mario Madness κάποιοι, το λέγαμε. Σωστά. Πάλι εδώ μας εξηγεί Mario's back, bigger and badder than ever before. Ναι. Όταν τότε το είδαμε πρώτη φορά, πού να ξέραμε ότι δεν αναφερόντουσαν πραγματικά στο Mario τότε και ήταν ένας άλλος ήρωας από το άλλο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως, εν τέλει βγήκε ένα καλό Super Mario παιχνίδι. Ναι, ναι. Ιδιαίτερο, μοναδικό, γιατί φαίνεται έχει την διαφορετικότητά του. Ισχύει, είναι πολύ διαφορετικό από το πρώτο και πολύ διαφορετικό από το τρίτο. Έτσι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πραγματικά τώρα κάνω ένα σκαφέ στον SSD μου, στον εγκέφαλό μου. Προσπαθώ να θυμηθώ αν το έχω τερματίσει στο NES μου ή αν τα είχα βρει σκούρα και δεν το έχω τερματίσει ποτέ. Ήταν δύσκολο. Ήταν δυσκολάκι. Ήταν πιο δύσκολο. Ήταν δυσκολάκι, ήταν πιο δύσκολο από το πρώτο. Είχε... και από το 3 νομίζω. Και από το 3 ήταν πιο δύσκολο. Είχε και αυτό το ότι τη ιδιαιτερότητα μπορεί να επιλέξει ποιον χαρακτήρα θέλει σε κάθε πίστα. Καλά, ο Λουίτζι στον αέρα που περπατάει και κρατάει καρτιέται πόση ώρα στον αέρα. Θυμίζει λίγο Yoshi αυτό. Ναι, αλλά και η Peach κάνει κάτι αντίστοιχο που έχει ένα μακροσκελέ και παρατεταμένη. Ναι. Ότι παίρνει αυτό το φιαλίδιο και μπαίνει στον άλλο κόσμο. Α, αυτή η μάσκα με συγχωρείς. Ναι. Α, ναι. Εφιάλτες με αυτή τη μάσκα. Η οποία σε κυνηγούσε έτσι, ήταν σίγουρα στο κλουβί. Πω, ναι, μέσα στο bottle ξέρω εγώ κιόλας καμιά φορά. Και το άλλο gameplay το ωραίο που μπορούσες να καβαλήσεις. Ναι. Το χαλί. Ναι. Σκότωνες το πουλί και καβαλούσες το χαλί. Πολύ ωραίες εποχές. Και αυτό που σου έριχνε το αυγό και έπρεπε να πιάσει το αυγό στον αέρα και τις βόμβες από το κωδικό στον αέρα. Αυτό μέχρι να καταλάβουμε τότε, θυμάμαι το φιλαράκι μου, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς θα σκοτώσουμε την Μπέρντο. Δεν το ακούσαμε τίποτα. Ξαφνικά όλο τυχαίως καβαλήσαμε το αυγό και δεν το Είχε πολύ πλάκα. Και εδώ πάμε τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο παιχνίδι, παιδιά, στην Ελλάδα.
Super Mario Land, το πρώτο για το Game Boy. Ναι. Που εδώ άλλαξε και ο τίτλος, δεν λέγονταν πια Bros, λέγονται Land. Σωστό, έτσι είναι, είναι το Super Mario Land πια. Πάλι μας εξηγεί εδώ πέρα η Nintendo και μας λέει Join Mario in a world of strange creatures. Με ενθουσιασμό και τα λοιπά. Βλέπουμε ναι, ναι. Εδώ τις, τα sprites που είναι πολύ διαφορετικά πια. Ακριβώς. Σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει στο NES. Προφανώς μικρότερη οθόνη προσπαθούσαμε να χωρέσουμε τα πάντα. Ναι. Αλλά βλέποντας αυτό το artwork όπως είναι. Πανέμορφο, διαχρονικό. Δεν θες να το πάρεις. Όπως είναι αυτή τη στιγμή και να πεις, θέλω να το παίξω τώρα αυτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα παίζεται. Πολύ όμορφο. Εμένα πάντα μου άρεσαν τα levels με το αεροπλανάκι με το υποβρυχιάκι πάρα πολύ. Ναι. Και, πολύ ωραία διαφορετικότητα. Και επειδή είμαι και λάτρης της αρχαίας Αιγύπτου, πάντα μου άρεσε που το πρώτο level ήταν στην Αίγυπτο. Ναι, με το Σιμίτσι, το τέρας, ξέρω εγώ στο τέλος πώς λεγότανε. Ωραίο παιχνίδι. Βέβαια αυτό που να σου πω μετά μου άρεσε πάρα πολύ στο 2, επειδή ήταν βέβαια και πιο μεγάλο παιχνίδι, ήταν το Save Future. Έτσι το 2, εδώ δηλαδή... το ξαναπαίζεις από την αρχή, από ναι, ξεχάσεις. Αυτό. Βέβαια βγαίνει στο 45, το παιχνίδι αυτό το ολοκληρώνεις σε κάτω από ώρα. Ναι, αν είσαι καλός, αν ναι, έχεις εκπαιδευτεί, ναι, ναι. Πάνω στην ώρα το έχεις τελειώσει. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις πίστες, πάλι μας δείχνει τους χαρακτήρες, τα διάφορα πράγματα, τα items που μπορούμε να αποκτήσουμε. Μποσάκια. Σου έχει τα διάφορα hidden. Ναι. Εδώ, κοίταξε κολπάκια που μπορείς να κάνεις από εδώ, εδώ. Σου έχει εδώ διάφορα tricks που μπορεί να γίνουν. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι διαβάζοντας τα, μπορεί να πάρουν πράγματα. Έχουμε flashbacks όμως που κάποια μπορεί να τα είχαμε κάνει. Τυχαία, ενδεχομένως. Ή να μην τα θυμόμαστε και να μας έρχονται. Ναι. Εδώ. Εδώ λοιπόν, τι να πούμε για αυτό το πράγμα. Εμένα αυτό το παιχνίδι θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα Super Mario ever. Είναι δεν ξέρω αν είναι το τρίτο αγαπημένο μου. Ίσως να είναι το δεύτερο αγαπημένο Μάριο, Super Mario Bros. 3, παιδιά. Εγώ με αυτό έχω συνδέσει την έλευση της Nintendo στην Ελλάδα. Παρότι έπαιξα το πρώτο Μάριο όταν είχε έρθει, που πήγανε το NES με το Minion το 91. Εδώ όμως ήταν και αυτή η πολύ γνωστή διαφήμιση που θα σας βάλω τώρα, η οποία είχε παίξει και στην Ελλάδα αυτή η διαφήμιση και στο εξωτερικό, που ξαφνικά έδειχνα κόσμο να λένε όλοι Μάριο, 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 και δείχνε τον πλανήτη από ψηλά με το πρόσωπο του Μάριο. Μπράβο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί τότε πραγματικά είχα συνδέσει την έλευση της Nintendo με το Super Mario Bros. 3, που ουσιαστικά αυτό είχε βγει και εκείνη την εποχή, είχε βγει δηλαδή το 90, αν θυμάμαι καλά, ναι το 90, μας λέει και εδώ. Οπότε παρότι ήταν καθυστερημένα στην Ελλάδα η Nintendo, οι περισσότεροι δεν θέλαμε να παίξουμε το 1 ή το 2. Έτσι είναι, πολύ λογικό. Γιατί βγήκε μαζί και το 3. Οπότε όταν είχες αυτές τις τρεις επιλογές, όσοι δηλαδή δεν τα παίρνανε δανεικά, δεν αγόραζε κανείς το 1 ή το 2. Και κακά τα ψέματα, έτσι. Άμα δούμε τα γραφικά του, φαίνεται πολύ. Νόμιζες ότι είναι 16-bit. Ναι, ήταν πολύ γιατί δυνατό. Κάνανε και πολλά κόλπα οι προγραμματιστές για να μπορέσουν να αναπαράξουν πάλι sprites. Κοίταξε και το gameplay, έτσι. Ναι. Δηλαδή το gameplay με κάνει πλέον ξέφυγε. Τα νύχια, δεν ήσουν απλά Μάριο. Ο Μάριο που πήδαγες πάνω στα κούμπα για να τους σκοτώσεις. Ναι, ναι. Πλέον μπορούσες να μεταμορφωθείς σε πράγματα. Όταν μεταμορφωνόσουν, ας πούμε, έπαιρνες το παπουτσάκι, μπορούσες να πατήσεις τα αγκάθια. Ακριβώς. Καινούριο, ας πούμε, αυτό τώρα. Ναι, ναι. Μπορούσες να πάρεις το τανούκι σουτ και να πετάξεις. Καινούριο αυτό τώρα. Ο βάτραχος. Να σκοτώσεις, να σκοτώσεις και να σπάσεις το βάτραχο. Ναι, και τα items που έπαιρνες στα σφυράκια, έσπαγες τα ροκ στο χάρτη, που έπαιρνες μέσα στα hidden, στα mushroom, ξέρω εγώ, για να παίξεις. Με ζωές, κουλοχέρι, ήταν πολύ ωραία όλα αυτά. Κουλοχέριδες, οι ζωές, ναι. Και εδώ και κάτι καινούριο πάλι εδώ, το overlay world, το ναι. Overmap. Ναι, ναι, ναι. Μπορείς ναι. Να διαλέξεις ενδεχομένως ποια πορεία θα ακολουθήσεις. Δεν είχε linear game, ναι, έπαιζες διαφορετικά, ισχύει. Δηλαδή, εισαγωγή τόσο νέων πραγμάτων εδώ μέσα. Ακριβώς. Που δεν θυμίζαν μια 8-bit κονσόλα. Ναι, ήταν πολύ δυνατό, ήταν πολύ δυνατό. Θυμάσαι κιόλας, νομίζω από τον τρίτο ή από τον δεύτερο κόσμο πήγαινε teleport με κρυφό στον πέμπτο. Ναι, βέβαια. Έκανες αυτό το τεράστιο jump. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αστείο. Όταν το είχα πρωτοανακαλύψει πρώτη φορά σε κάποιο level έτσι που λοξοδρομήσει ξαφνικά σε βγάζει κάπου αλλού, είχα μείνει. Νόμιζα ότι είχε ανοίξει ένας άλλος κόσμος μπροστά μου. Λέω, πώς το βρήκατε. Τώρα μικρό παιδί, παιδιά, έτσι. Ναι, έτσι, έτσι. Εδώ. Ακόμα και το sliding mechanic εδώ που μπορείς να γλιστρήσεις. Μπράβο, ναι. Λεπτομέρειες απίστευτες που πραγματικά αργότερα χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα Super Mario παιχνίδια. Ισχύει. Και να σου πω την αλήθεια μου, τώρα εμένα έχω πει ότι το πιο αγαπημένο μου, τα πρώτα top 5 αγαπημένα παιχνίδια και πιο αγαπημένο μου Mario είναι το Super Mario Land 2.
Αλλά προσπαθώ να κοντράρω τον εαυτό μου αν το δεύτερο είναι το 3 ή αυτό εδώ, παιδιά. Super Mario World. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον όταν ήρθε η 16-bit έκδοση του παιχνιδιού, του Super Mario, ναι, άλλαξε τα δεδομένα πια σε όλους τους τομείς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τα γραφικά, η μουσική του, οι πίστες... Ήταν κάτι... Τι να πω. Χρησιμοποίησε το Super Mario 3, ναι, σαν ένα, σαν βάση, ένα foundation, ναι, και πάνω, ναι, σε αυτό δομήθηκε ένα παιχνίδι υπέροχο. Ισχύει. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει μείνει απαράβελο και ανεξίτητο στην καρδιά μας. Είναι πολύ δυνατό. Ήταν ο κράχτης τότε που δίνανε έτσι μαζί με το Super Nintendo κιόλας. Εδώ να σε διακόψω, να θυμηθούμε ότι εδώ είναι η εμφάνιση του Yoshi. Ακριβώς, ναι. Εδώ πρώτη φορά λοιπόν εμφανίστηκε ο Yoshi, που έκτοτε όχι μόνο θα εμφανίζεται παραδοσιακά, αλλά έχει και τα spin-off δικά του παιχνίδια. Έγινε και αγαπημένο. Και είναι και στο Super Smash Bros. Έτσι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Να πούμε επίσης για όσους δεν το ξέρουν ότι ουσιαστικά είναι συνολικά 96 τα levels. Το save στην αρχή, στην εκκίνηση του παιχνιδιού, να σας δείξει αν το κάνετε 100% δεν δείχνει 100, δείχνει 96, που αλλάζει ο χάρτης και γίνεται διαφορετικός. Εννοείται ότι έχω το save ακόμα. Oh, ναι. Nice. Respect. Ναι, και γράφει 96. Βέβαια, εγώ το παιχνίδι αυτό δεν το είχα πάρει τότε, γιατί μικρός δεν είχα το Super Nintendo. Super Nintendo πήρα κάπου το 2000. Mm-hmm. Μετά το ξαναπούλησα, το ξαναπήρα το 2014, αλλά την κασέτα την είχα. Μάλιστα, μάλιστα. Και επειδή φοβόμουν ότι θα χαθεί το save από την μπαταρία, mm-hmm, τότε είχα κάνει το κολπάκι που είχα διαβάσει ότι άμα αλλάξεις γρήγορα την μπαταρία μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, δεν χάνεις το save. Έλα, ισχύει αυτό. Και το έκανα, άλλαξα την μπαταρία και δεν είχε χαθεί το save. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι, ήμουνα... Έχει στείλει το χέρι έτρεπε. Ναι, ήμουν πολύ τυχερός. Δεν πολύ το γνωρίζεις αυτό το tip. Μπράβο, ναι, Νίκο. Ναι. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό το τύπο. Έτσι, έχω και 5 ή 10. Ή 5 ή 10 δευτερόλεπτα, νομίζω, κρατάει το buffer εκεί στην εσωτερική τη μνήμη για να μην χαθεί το για πάντα. Εδώ έχουμε το Star World. Το Star World, στο διάστημα, έτσι, μετά, ναι. Που σε πάει σε αυτό το Star World και μετά αυτό που μόνο είναι ένα πόρταλ για να πας σε άλλο μέρος του κόσμου. Ναι. Και άμα ναι. βρεις και το shortcut που σου κάνει αυτό, σου δείχνει ότι είσαι κοντά στο κάστρο του Bowser, αλλά δεν είσαι εκεί. Ναι. Είσαι στο ύψος, ας πούμε, δεν είσαι ακριβώς κοντά του. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία συναισθήματα. Γενικά αυτό το παιχνίδι είχε πολλές καινοτομίες. Είχε, ας πούμε, τα P-Switch. Θυμάστε που μετά μπορούσε να ξαναγυρίσει την ίδια πίστα για να σου ξεκλειδώσει άλλη διαδρομή. Ναι, τα blocks με τα χρώματα, σωστό. Το έτσι. Jumping board εδώ, τη σούστα. Καταρχήν και το πιο ωραίο για μένα. Τα ghost houses. Ναι, τα ghost houses. Εντάξει. Αυτή η μουσικούλα η τρομακτική σε παρακαλώ. Παίξτε λίγο τώρα. Κάπως έτσι που σε κυνήγαγε. Η Μπού. Ναι. Εντάξει, απίστευτο κι αυτό. Που επίσης η Μπού, να το πω λίγο αυτό, σε ένα άλλο παιχνίδι. Η Big Μπού, η μαμά στο τέλος. Οι Μπούδες. Λοιπόν, οι Μπούς, μεγάλο ρόλο έχουν παίξει σε ένα άλλο franchise, το Luigi's Mansion. Α, ναι. Μετά, μπράβο. Εκεί κυριαρχούν. Ακριβώς. Επιτοπλίστων τον Βασιλιά Μπού πρέπει να πιάσεις. Και ξεκίνησε στο GameCube τότε. Φοβερό παιχνίδι, εντάξει, τι να πούμε. Τώρα εδώ πάμε στην πρώτη μου κασέτα που αγόρασα για το Game Boy, παιδιά. Super Mario Land 2. Α, είναι το πρώτο λοιπόν που πήρες, ε. Είναι το πρώτο μου που πήρα για το Game Boy. Το πήρα 5η δημοτικού, μόλις πήραμε βαθμούς καλοκαιρινούς που τελειώσαν τη χρονιά. Μου λέει η μάνα μου, πήγαινε πάρε ένα δώρο, γιατί το βγάλαμε αλφα τους βαθμούς. Τότε. Σου, όχι με αλφα, με 10 πώς τα λέγαμε, το έχω ξεχάσει. Και πήγα, ας πούμε, εδώ στο γαλάτσι που είχε Καλατσιώτη, στο για εσάς, παιδιά. Και ανοίγω το stand εκεί του κύριε Ευθύμη και του λέω αυτό, 12.900, το θυμάμαι. Και μάλιστα. Τότε ξεκλειδώθηκε ένας άλλος κόσμος, γιατί στο Game Boy είχα μόνο το Tetris, αν θυμάσαι που σου είχα πει το story. Και ξαφνικά, παιδιά, παίζω ένα Super Mario Land 2. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι με υπέροχα γραφικά για το Game Boy. Δηλαδή, τα sprites του μεγάλο, ο Μάριος μεγάλο, να τον βλέπεις να τον ευχαριστιέσαι. Μεγάλο upgrade από το περασμένο παιχνίδι, το 1. Και πολύ συγκριτικά. Κοντά στα παιχνίδια του NES. Ναι, πολύ ναι, κοντά, ναι. Δηλαδή στο gameplay του δεν ένιωθες ότι υστερούσε κάπου. Ισχύει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε save future, είχε αυτούς τους 6 διαφορετικούς κόσμους. Είχε το overlay του map που πάλι μπορείς να διαλέξεις. Μπράβο. Πού θες να πας. Πολύ όμορφο. Ήταν, δηλαδή, με αυτό το παιχνίδι χάρηκα πολύ. Ένα υπερπλήρες παιχνίδι. Ισχύει. Υπερπλήρες παιχνίδι σε μια μικρή κασετούλα που μπορείς να το πάρεις μαζί σου να παίξεις παντού και νιώθεις ότι έχεις ένα παιχνίδι κονσόλας. Ήταν απίστευτο και θυμάμαι τότε. Να παίζουν φίλοι στα Game Gear το Sonic και θυμάμαι να βλέπω έτσι, ξέρω εγώ, να πηγαίνει σαν διάολος ο Sonic χρώμα στο Game Gear και αυτά. Και θυμάμαι να λέω μέσα μου: δεν πειράζει. Πήρα εμένα, η μαμά μου πήρε το Μάριο. Είναι ωραίο το Μάριο, δηλαδή. Και γούσταρα πάρα πολύ.
Έτσι, έτσι. Εδώ με τα, που παίρνει το καρότο πρώτη φορά, ας πούμε, και γινόταν κουνελάκι και πέταγε. Και έχει αυτό να πέφτει κάτω πιο ομαλά. Space Mario, Aqua Mario, Bubble Mario, Invincible Mario, Fire Mario και Super Mario στο τέλος. Να μην γίνει και Super Mario. Έτσι εννοείται. Οι εχθροί πολύ. Και το άλλο χαρακτηριστικό να πούμε σε αυτό το παιχνίδι, θα φαντάζομαι ότι θα το εμφανίσει κάπου εδώ προς το, στη συνέχεια, είναι ότι ποιος έκανε την εμφάνισή του λοιπόν εδώ για πρώτη φορά. Ο Γόριος, στο τέλος. Ακριβώς. Ο βασικά ο αρχηγός. Που... Έτσι. Ναι. Εδώ λοιπόν πρώτη φορά εμφανίζεται ο Wario, ο οποίος έχει εντός εισαγωγικών καταλάβει το κάστρο του Μάριο. Ναι. Ο Μάριο ποτέ δεν είχε ξανά κάστρο, αλλά τέλος πάντων έχει κάστρο εδώ. Και τον πέταξε τον Μάριο. Ακριβώς. Όπου το Wario τι είναι, το W ανάποδο. Είναι το ανάποδο του Mi. Ο κακός, ο ανάποδος, ο κακός εαυτός του Mario δηλαδή. Εδώ πάλι με τα bonus games. Τα bonus games που όπου με το όταν έχανα την καρδιά και έπιανε κάτι άκυρο, τσατιζόμουν να θυμάμαι. Ναι. Τι ωραία. Ισχύει. Ρε παιδιά, τι ωραίες αναμνήσεις. Ισχύει. Και κάνει και εδώ λοιπόν μια έτσι, ιδιαίτερη μνήμα. Ναι. Βλέπω εδώ, κάνει μια αναφορά στα spin-offs. Ναι. Και το Waterland που στη συνέχεια κυκλοφορήσανε. Τα οποία αντίστοιχα Waterland, δικά τους gameplay με δικό τους. Ναι. Άλλο στυλ τελείως. Ναι, άλλο στυλ. Επίσης, πολύ ωραία παιχνίδια, αλλά για άλλο επεισόδιο πιστεύω ναι, θα τα κρατήσουμε. Θα τα κάνουμε, ναι, μελλοντικά να έχουμε κάτι. Food for thought. Εδώ ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ. Σε αυτές τις εικόνες, αν θυμάσαι, σε κάθε κόσμο που έμπαινε, έδειχνε έτσι ότι άνοιγε και ναι, έδειχνε σωστό. Σε κάποια μέσα. Τότε είχαν βγει και τα Mighty Max, τα παιχνίδια. Οπότε το είχα, επειδή είχα πάρει τότε και Mighty Max στην αρχή με το που είχαν βγει, είχα συνδέσει αυτό το μοτίβο λίγο το. Ότι και καλά. Ότι ήταν ναι, το Clamshell, ότι μου θύμιζε λίγο Mighty Max αυτή η φάση. Μικρό μυαλό τότε, παιδιού. Ό,τι θέλουμε σκεφτόμαστε. Εδώ τώρα πάμε σε μια νέα αλλαγή. Εδώ έχουμε. Άμα δεν το έχεις, δεν θα ερχόμουν για βίντεο. Εδώ έχουμε παιχνιδάρα, πραγματικά. Mario 64. Άλλο ένα παιχνίδι που έφερε μια επανάσταση. Από τα πρώτα open world μπορώ να πω. Έτσι, έτσι είναι. Εντάξει, πάλι τι να πρωτοπούμε, δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε, δηλαδή. Safe Future, Full 3D Mario που δεν είχαμε μάθει ποτέ ότι ο Mario θα δούμε 3D κάποτε στο κοίτα μέλλον. Κοίτα ο Bowser εδώ πως... Ο Γκώδης. Πολυγονικός. Πολυγονικός, ναι. Ένα παιχνίδι που πάλι έτσι έφερε μια επανάσταση κρατώντας στοιχεία λοιπόν των προηγούμενων. Από τα παλιά, ναι. Να πετάει έτσι, τα κλασικά βέβαια, να μπορέσει να έχει τις δυνάμεις του και αυτά και τα λοιπά. Και όλοι οι χαρακτήρες οι κλασικοί. Ναι. Να μπορεί να πηδάει πάνω στο κούπα τρούπα να παίρνει το κέλυφος να το πετάει. Δηλαδή, ακριβώς, ναι. Και ναι, πράγματα τα κρατήθηκαν ίδια. Έχουμε πάλι εδώ τους Boos, έχουμε πάλι εδώ τους High Guys, έχουμε πάλι εδώ τους Bomb Ops. Ναι. Αν θυμάμαι καλά πώς λέγονται οι βόμβες. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια έχουμε τον Bowser που πώς τον σκοτώνει τον Bowser πριν να τον πιάσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ αστεία. Ήταν πολύ αστεία αυτή η κίνηση. Το θυμάμαι δηλαδή σαν χθες. Εγώ αυτό το παιχνίδι, επειδή ήταν το 64, δεν είχα πάρει όταν είχαν βγει στην εποχή του. Mm-hmm. Γιατί είχα προτιμήσει PlayStation εννοείται όπως οι 8 στους 10. 7 στους 10, πες το 6. Εμένα το Nintendo 64 μου το έκανε δώρο έτσι μια κοπέλα τότε που τα είχα το 2001. Mm-hmm. Από ένα παιχνιδάδικο που υπάρχει ακόμα γωνιακό στην πλατεία Βικτόριας κάτω. Mm-hmm. Όπως γίνεται από τον ηλεκτρικό, έχει ένα παιχνιδάδικο. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ακόμα. Από εκεί μου μάλιστα το είχε πάρει το Nintendo 64 με τα χειρισμένο. Ξέρω τι λες. Μάλιστα λέει υπηγραφή του κάτι παιχνίδι από όλο τον κόσμο. Έχει κάτι ναι, ναι. Ιδιαιτερότητα. Είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και θυμάμαι μου το είχε πάρει λοιπόν δώρο γενεθλίων Nintendo 64 με το Mario καρφωμένο επάνω. Ούτε καν ήταν βγαλμένο το Mario. Δηλαδή είχα πάρει έτσι την κονσόλα. Και εκεί λοιπόν το 2001, θέλω αυτό, γι' αυτό κάνω την μικρή παρένθεση, ενώ τότε έπαιζα παιχνιδάρες first person shooter στο PC, ήταν δηλαδή τότε που είχα απορροφηθεί πολύ με την PC κατάσταση, που ήταν κάτι καλύτερο 3D από το PlayStation που είχα ήδη, με τράβηξε τόσο πολύ που ήταν λίγο πιο παιδικό τώρα, πιο, τα γραφικά λίγο πιο πίσω, 4-5 χρόνια, και με κόλλησε πάρα πολύ και είχα παρατήσει το PC gaming για το Mario 64. Ήταν πολύ όμορφο. Και εδώ να προσθέσω στο, το άλλο του πολύ ωραίο χαρακτηριστικό ήταν που έπρεπε να μαζέψεις εδώ τα blue coins. Ναι, 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 ναι. Ή επίσης ότι είχες replayability, δηλαδή ξανά μπαίνεις πάλι στην μια πίστα, αλλά με στόχο τώρα να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν υπήρχε στα προηγούμενα Mario, ποτέ. Μπράβο, είχε όντως τις διαφορές.
replayability και σου έλεγε ότι κάθε πίστα που θα παίξεις ναι. έχει 6 διαφορετικούς τρόπους για να πάρεις το αστέρι. Μπράβο, ναι, και ναι. Στην πρώτη φορά για, απλά για να κάνεις το boss. Και είχε μετά για να βρεις τα αστέρια, τα κόκκινα. Μετά είχε τα κάποια time events. Είχε πάρα πολύ πράγμα γενικά να το χαρίζει, να το χορτάσει. Ήταν χορταστικό παιχνίδι με λίγο. Πολύ, πολύ, ναι. πολύ. Και μια μουσική που έχει μείνει πάρα πολύ χαρακτηριστική και ακόμα παίζεται σε διάφορα, ακόμα και στους προσμάσεις που υπάρχει, είναι με το πιγκουίνο. Όταν ναι. αρχίζει το. Ο πιγκουίνο, εγώ τον είχα ξεχάσει το πιγκουίνο. Και το μικρό πιγκουίνο έκανε. Καλά τα κάδρα εδώ με τις βόμβες. Ναι, ήταν πολύ όμορφο. Ήταν ένα διαφορετικό Μάριο. Έγραψε την ιστορία του κι αυτό. Εδώ μας κάνει μια μικρή ανάλυση ότι ο Μάριο έχει παίξει και σε sports games. Εντάξει. Golf, baseball, tennis. Ναι, βέβαια. Ναι, Μάριο tennis, όλα αυτά. Μάριο golf, Game Boy. Έτσι είναι το Μάριο golf. Τα Strikers είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια που προσφέρουν. Το Dr. Mario το λέει. Δεν το λέει. Είναι στις ξέφυγε, φίλε. Dr. Mario, το θυμήθηκα. Και μετά ξεκινάμε σε μια καινούργια εποχή. Ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση βέβαια που εντάξει, έβγαλε spin-off για το Nintendo 64 άλλα παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι θα έβγαλε και δεύτερο παιχνίδι για το Nintendo 64. Αλλά συνεχίσαμε εδώ. Ναι, βγήκε μόνο ένα. Ναι. Και το ίδιο ισχύει και για το GameCube. Μόνο ένα. Όντως, ένα Sunshine, ναι. Είναι αυτό. Το οποίο πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι επίσης σε συνέχεια του Nintendo 64. Δηλαδή ναι. δεν θα βρεις ιδιαίτερες διαφορές. Mm-hmm. Έχει το mechanic εδώ που έχει αυτό το gadget από πίσω του. Αυτό όλη την ώρα. Ναι, είναι διαδραστικός που σου μιλάει και προσπαθείς να σβήσεις τις διάφορες... Ήταν πολύ διαφορετικό αυτό πάντως. Ήταν διαφορετικό σαν gameplay. Ναι. Και εδώ η ιστορία είναι ότι υπάρχει ένας κακός που είναι σαν τον Μάριο και πάει και κάνει ζημία σε αυτό το νησί. Ναι. Και όλοι νομίζουν ότι είναι ο Μάριο, αλλά δεν είναι ο Μάριο. Και προσπαθεί ο Μάριο να αποδείξει την αθωότητά του εντός εισαγωγικών. Οι δικαστές τον φυλακίζουν στην αρχή. Έχει έτσι μια αστεία ιστορία. Ναι. Πολύ ωραία γραφικά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Για όποιον αγαπάει το Nintendo 64, το Mario 64, θα λατρέψει και αυτό. Α, δηλαδή είναι ακριβώς σε ίδια συνέχεια. Ξέρεις τι, έχω το GameCube από τότε, ρε παιδί μου, και πότε βγήκε, ξέρω εγώ, αλλά δεν με τράβηξε σαν τίτλος να το πάρω. Ούτε το Luigi's Mansion τότε με είχε τραβήξει. Δηλαδή τότε σκέψω ότι πήρα το GameCube για τα remakes του Resident Evil του 1 και κάτι τέτοια περίεργα. Αλλά τώρα πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το πάρω το Sunshine. Και τη συλλογή καλό είναι. Ναι, και ναι, μην παίχνει ιδιαίτερα, δεν πειράζει. Εδώ τι βλέπουμε, κάποιες φωτογραφίες Ιαπωνέζικες βλέπουμε εδώ. Ναι. Τα πρόμος στη Ιαπωνία. Super Mario Bros. 3 πρόμο εδώ. Lost Levels 2. Super Mario Land 2. Αυτά original, αν υπάρχουν τα πρόμος, έχουν μεγάλη αξία. Και εδώ ναι, αυτό είναι το τελευταίο το παιχνίδι που έχω παίξει εγώ Mario, παιδιά. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ που έτσι όπως έβλεπα τα coins και όλα αυτά τόσο plasterized, ήθελα να τα, ναι. να τα πιάσω, ρε παιδί μου. Ναι, ήταν πολύ όμορφο. Δώσανε ένα πάρα πολύ έτσι όμορφο 3D effect και ένιωθες ότι ήταν αληθινά κάπως. Ναι. Και το ωραίο με το Super Mario αυτό το παιχνίδι ήταν ο Γίγας. Α, που γινόταν τεράστιος και άρχισε να πλακώνει και να σπάει και τα blocks. Τι ευχαρίστηση είχα όταν διάλαγα τα blocks από όταν τα χτυπάω για να πάρω ένα coin. Όταν το είχα πρωτοδεί, είχα γελάσει πάρα πολύ. Εσύ γίνεται γίγας και τα ισοπεδώνει όλα στην εποχή. Ναι, ναι, και είχε και πολύ πλάκα το challenge να βρεις τα 3 coins για να κάνεις 100% το κάθε έτσι, level. Έτσι, έτσι. Το έχω κάψει αυτό. Το έχω κάψει. Ένα παιχνίδι θα σου πω ότι το έχω κάψει από τα γενέστερα. Ωραία, ωραία. Πες μας και άλλες εικόνες και πράγματα που θυμάσαι από αυτό το παιχνίδι. Από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, θυμάμαι ότι για να ανοίξεις, αν θυμάμαι καλά, όχι το save, κάτι άλλο στο χάρτη έπρεπε να έχεις βρει κάποια requirements. Νομίζω κάτι keys ήταν. Ναι, αυτό σωστά, ήταν... τα keys πρέπει να μπράβο, μιλείς. Αυτό λίγο μου την έσπαγε αν δεν τα μάζευες. Επίσης, το μόνο που μου την έσπασε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι ήταν η τελική μάχη στο κάστρο. Α, μάλιστα. Είτε, δηλαδή το να πας μέσα, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα σημείο που πάντα, ας πούμε, έχανα το κανονικό το power-up και έμενα μικρός. Ναι, ναι. Και μετά έπρεπε να βγάλω το boss battle συνήθως one μικρός, hit. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ. Είχα παίξει πάρα πολλές φορές νομίζω για να τερματίσω. Γενικά όμως πολύ όμορφο παιχνίδι.
Το ότι είχε τις δύο οθόνες. Ναι. Είναι το πρώτο έτσι Μάριο με δύο οθόνες. Αυτό μπράβο. Σου άρεσε. Αυτό ναι, είχε ωραίο αυτό το interaction να βλέπεις και κάτω ας πούμε, το progress του level και γενικά άλλα πραγματάκια έτσι να χτυπήσεις και να κάνεις διαδραστικά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό που λέγαμε off camera, ότι δεν έχω παίξει τη συνέχεια αυτή στο Wii U ή στο Switch που είναι ακόμα έτσι πιο αληθοφανή και plasterized έτσι στη 3D. Έχω μπριζωθεί τώρα με αυτά εδώ που έρθει στο σπίτι του Μάριο, του Ντένις, να τα παίξω, παιδιά, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ το λέμε το σπίτι του Μάριο, το λέμε και με τις κόλλες μου, λέμε. Πολύ όμορφο. Εδώ τα κάουρσες βλέπουμε. Εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται με αυτά τα παιχνίδια, Μάριο. Δεν σε αγχώνουν. Είναι χαλαρά, είναι διασκεδαστικά, έχουν μέσα το χιούμορ τους. Και επειδή έχουν και αυτό ότι μεταβιβάζουν πράγματα από τα αρχικά Μάριο μετέπειτα, και να βάλεις ένα μετέπειτα Μάριο και να έχεις πηδήξει κάποια στο ενδιάμεσο, νιώθεις μια εξοικείωση. Ναι, είναι τα ίδια mechanics, ας πούμε, ουσιαστικά. Αλλά εκτός αν παίζεις αυτά τα Mario Maker, τα ψυχαναγκαστικά τα levels. Έτσι. Και εδώ τώρα έχουμε Super Mario Galaxy. Εδώ λοιπόν έχουμε τον τίτλο στο Wii πια, αλλάξαμε κονσόλα από GameCube. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι επίσης. Εδώ λέει ο Μάριο πετάει στα άστρα. Αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερο σε αυτό το στοιχείο, σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι πλέον έχει φύγει από τη γη. Ταξιδεύει στο γαλαξία. Προσπαθεί εδώ να βοηθήσει την καινούργια του φίλη την Ροζαλίνα, η οποία είναι εξωγήινος, είναι από άλλο πλανήτη λοιπόν, και είχαν έρθει στη γη, ζητήσαν τη βοήθεια του Μάριο και βέβαια ο Μάριο θα πάει να βοηθήσει. Μάλιστα. Νέες κινήσεις βλέπω. Έχει νέες κινήσεις, δηλαδή πάντοτε σε κάθε παιχνίδι Μάριο υπάρχει μια εισαγωγή κάποιας νέας κίνησης. Βέβαια επανεμφανίζονται όλοι οι παλιοί χαρακτήρες. Έχουμε την Λούμα, η οποία είναι το αστεράκι που είναι κομπάνιον της Ροζαλίνας. Η Ροζαλίνα είναι πολύ όμορφη. Ζηλεύει. Ζηλεύει. Εντάξει, εκεί υπάρχει μια αντιζηλία. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Και είχε τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ναι. Εντάξει, λογικό Μάριο είναι. Ναι, που. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το Wii γενικά είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία και πουλήθηκαν εκατομμύρια εκατομμύρια συσκευές και κονσόλες, αλλά λοιπόν ήταν αδιανόητο να μην υπάρχει και σε αυτό, και η συνέχεια του. Μετά με το Wii U έγινε η αποτυχία, γι' αυτό και το Wii U τότε δεν το πήρα, γιατί το Wii U πιστεύω ότι δεν πήγε. Καλά, όχι πιστεύω, δεν πήγε καλά. Είναι στις αποτυχίες νομίζω της Nintendo. Ισχύει αυτό, εντάξει, θα το δούμε λίγο το Wii U στη συνέχεια και θα το αναλύσουμε. Ναι. Engine Room, Garden εδώ. Space δεν βλέπω. Πολύ ωραία. Comet Observatory. Πολύ ωραία graphics, πάρα πολύ ωραία γραφικά. Και όπως έχουμε συνηθίσει που επιλέγουμε σε ποιο world θα πάμε, εδώ επιλέγουμε σε ποιο planet θα πάμε. Σωστό. Α, οπότε δηλαδή έχεις πάρα πολλούς πλανήτες διαφορετικούς θεματικά στημένους, έτσι όπως και ο κόσμος. Και μάλιστα στους πλανήτες αυτούς γυρνάς κιόλας γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν έχεις δει, αν θυμάσαι την ιστορία του μικρού πρίκυπα που ζει πάνω σε ένα πλανήτη και... Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι έβαζε το πέναγκη. Antoine de Saint-Exupéry. Εδώ βλέπουμε με B. Luigi, Έχει γίνει η μελισσούλα. Γίνεσαι και... εδώ ο Luigi έχει το δικό του gameplay που γίνεται τη μελισσούλα. Γενικά και εδώ έγινε έτσι εισαγωγή πολλών νέων mechanics. Μάλιστα. Εντάξει, πιο HD βέβαια. Ναι. Εδώ έχουμε το Super Mario Brothers Wii. Εδώ έχουμε αυτό εδώ το παιχνίδι. Εδώ έχουμε βέβαια το συλλεκτικό του. Ωραία έκδοση. Ναι, ωραία έκδοση αυτή εδώ πέρα. Όπου εδώ γιορτάσαμε πλέον τα 25 χρόνια Mario. Και υπάρχει εδώ μέσα και η επανακυκλοφορία του All Stars που είχαμε για το SNES. Α, ναι. Ναι. Κάτσε, είναι σε Wii U remake, ας πούμε remaster φάση, τι? Ναι, σε remaster φάση. Α, δεν το ξέρω. Εδώ πέρα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο documentary. Πω, τρελαίνομαι για αυτά, Ναι. Και έτσι το NES και από πίσω τη CRT οθόνη. Φοβερό, φοβερό. Πραγματικά τρελαίνεσαι με αυτό. Και εδώ είναι και το All Stars που έγινε remake, remaster.
Δηλαδή τώρα σαν υπάρχει κάποια καλή διαφορά από το Super NES ή απλά είναι το ίδιο port για να παίξεις τότε στο Wii? Όχι, είναι το ίδιο παιχνίδι. Το ίδιο παιχνίδι, το οποίο απλά έχει γίνει remastered. Μάλιστα. Υποθέτω σε λίγο καλύτερη ανάλυση αυτή που βγάζει και το Wii, τα 480i, τι ήταν. Ισχύει ακριβώς, ναι. Ναι, έτσι είναι. Χαρακτήρες. Power-ups. Penguin. Εδώ το ωραίο με κάνει και με το Ice Mario που αντί να πετάει Fireballs, πετάει Ice πια. Μάλιστα. Και είναι μπλε διακόκκινο. Sub Mario wins. Sub-Zero. Ωραίο αυτό. Περιμένουμε να το δω πώς θα παίξει στο βίντεο. Έτσι. Και οι κλασικοί επαναφανιζόμενοι χαρακτήρες. Yoshi. Yes. Τα Squids, τι πλάκα είχαν τα, που τα έλεγε Blooper, ναι. Ή την Bloopers. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τα Mario Party παιχνίδια, ναι, έχουν πολύ μεγάλο... εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά και οι Bloopers και οι Boos, ναι, και οι Dry Bones. Ναι, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες και ο Kamek βέβαια που εμφανίζεται στα... Ναι. Και ο Lakitu. Και ο Lakitu. Ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι χαρακτήρες στα Mario Party παιχνίδια έχουν πολύ βασικό ρόλο. Ναι. Είναι του. Εντάξει, γιατί πάντοτε είναι κομπάρση, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια του δώσανε ένα πιο κεντρικό ρόλο. Και τα Piranha Plants, πλάκα. Εντάξει, και αυτά είναι όλα trademarks, μωρέ. Αυτά έχουν μείνει συνδεδεμένοι με τις αναμνήσεις μας, όλα αυτά έτσι τα ωραία. Γιατί όλα είναι βασισμένα Japanese style θεματικά. Έτσι. Αυτό εδώ τώρα είναι σαν να κοιτάς ένα παιδάκι Ιαπωνεζάκι. Έτσι, δηλαδή. Έχουν όλα είναι βασισμένα στις δικές τους φάτσες, ξέρω εγώ, κάπως πες το έτσι. Είναι νοοτροπία Japanese όλα αυτά. Ναι, εδώ power ups βλέπω, κάργα. Το μπλε το λουλούδι. Και το, ναι. Είναι για το ice. Το ice flower. Και το pow βέβαια που το χτυπάς. Τι ωραίο αυτό. Πάντα. And more εδώ. Και εδώ τώρα Super Mario Galaxy 2. Εδώ λοιπόν πάμε στο νούμερο 2, γιατί όπως είπαμε έχει τόσο μεγάλη επιτυχία το 1 και η κονσόλα του Wii πούλησε τόσα εκατομμύρια, άρα λοιπόν ήταν αδιανόητο να μην βγει και η συνέχειά του. Ναι. Που πραγματικά είναι λες και είναι copy-paste το πρώτο παιχνίδι. Όντως. Και απλά το προσθέσανε καινούργιο. Το 2. Το 2, ναι. Μόνο το εξώφυλλο αλλάξανε. Είναι πανομοίως ότι προσθέσανε το παιχνίδι, δηλαδή δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Λίγα νέα στοιχεία μέσα. Ναι, ο Rock Mario είναι από τα νέα πράγματα, όντως. Αλλά. Μπού Μάριο! Έλα, γίνεται φασματάκι. Ναι, ναι, γίνεσαι Μπού Μάριο. Ωραίο. Είναι. Πραγματικά λες και έπαιξες το ένα. Και απλά του βάλανε μέσα καινούριους πίστες και του αλλάξανε κάποια πραγματάκια αριστερά-δεξιά. Αυτό μετά πόσα χρόνια από το ένα βγήκε, χρονολογικά? Πρέπει να είναι 2 χρόνια μετά ή 2 ή 3 χρόνια. Και 2-3 χρόνια Nintendo έμεινε απραγή, δηλαδή δεν έφερε κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό. Όντως, ισχύει. Δηλαδή έμεινε. Κοίταξε να σου πω κάτι, ήταν και η εποχή τότε με τα Wii Remotes. Ναι. Το καινοτόμο που προσπαθούσε να φέρει τότε ήταν ότι δεν παίζεις απλά με το controller σου, ναι, και παίζεις με το Wiimote. Όντως, και εκεί... τι να κάνεις εκεί τώρα με, το, με αυτά, με τα Nunchaku, όπως τα λέγανε. Τα Nunchaku. Ναι, 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 ναι. Όντως. Έπρεπε να πάρεις δηλαδή το directional controller και τα λοιπά. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν μου άρεσε ούτε το Wiimote. Ναι. Και μάλλον και στους περισσότερους δεν άρεσε πολύ. Μόνο στους παππούς και στους γιαγιάδες άρεσε που παίζανε bowling, tennis. Που ήταν πιο χαλαρά για αυτούς, ναι. Για εμάς που ήμασταν πιο παραδοσιακοί gamers, θέλουμε να κρατάμε το controller μας. Εννοείται, εννοείται. Και εμένα τότε με είχε ενοχλήσει αυτό, θυμάμαι. Και όταν είχα πάρει το Metroid το 3. Το 3. Δηλαδή το Echoes, το Prime, πώς λεγόταν, ήταν 1-2, ήταν στο GameCube. Και μετά το άλλο βγήκε το 3 για καλά συνέχεια στο Wii. Τότε το παίζαμε το Direction, με το χειριστήριο δηλαδή του GameCube. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί εντάξει, δεν γινόταν αλλιώς. Ναι, καλά, δεν είχα πάρει και του Wii βέβαια το control pad, να πούμε την αλήθεια. Αλλά υπήρχε αυτό το compatibility με του Wii. Πάλι καλά, έκανε και Nintendo κάποια compatibility. Ναι, αυτό το ότι τα ports τα συνέχισε στο Wii. Και ξέρεις και όταν ανέφερες κάτι για το GameCube controller. Ναι. Ακόμα μέχρι και σήμερα στο Switch υποστηρίζεται. Α, ναι, δεν το ξέρα. Και σήμερα στο Switch το GameCube controller παίζει, ναι. παίζει το adapteράκι. Και υποστηρίζεται για τους χρήστες που παίζουν Super Smash Bros. Εξοικειωμένοι από τα παλιά, πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, τι μας δείχνεις εδώ? Εδώ πάμε Super Mario 3D Land.
Αυτό είναι τώρα για 3DS, σωστά. Πού άλλο θα ήταν? Yes, για το 3DS. Δεν το έχω παίξει. Πολύ όμορφο παιχνίδι, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Εδώ για πρώτη φορά 3D σε φορητή συσκευή. Είναι σαν το άλλο που μου αρέσει του DS, είναι δηλαδή μια εξέλιξη αυτού του παιχνιδιού. Όχι, θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ σαν Mario 64. Okay. Δηλαδή, είναι 3D τελείως. Είναι ένα Mario 64, ναι, το οποίο είναι σε πιο μοντέρνα γραφικά, σε μια φορητή συσκευή. Μάλιστα, θα έτσι το δω, μπορώ να το περιγράψω. Θα το δω έτσι κανένα πιο σοβαρό, να το ψάξω λίγο πιο σοβαρά σε κανένα βίντεο στο Tube. Έχει, ναι. Έχει, γιατί... έχει επαναφανιζόμενα πράγματα όπως είναι το Tanuki Shoot. Το οποίο είχαμε να το δούμε αρκετά παιχνίδια πιο πριν. Δηλαδή το Tanuki Shoot δεν εμφανιζόταν σε όλα τα παιχνίδια πιο πριν. Ναι. Εδώ κάνει την επανεμφάνισή του και κάποια νέα πραγματάκια. Το Boomerang, ας πούμε, είναι ένα ωραίο στοιχείο, ναι. Statue Mario. Ο Statue Mario, το οποίο το χρησιμοποιεί, είναι πιο βαρύς, ας πούμε, και σε κάποιες πίστες που πρέπει να πατήσει κάποια πράγματα. Κάνει activate πιο με λόγω βάρους. Για puzzle solving πιο πολύ. Κατάλαβα, ναι. Έχει χρησιμοποιηθεί εκεί. Πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτή την εμπορική επιτυχία αργότερα βγήκε το επόμενο 3D παιχνίδι. Με μπριζώνεις πολύ το να πάρω και 3DS. Είχα πει ότι θα μείνω στο DS, ούτε καν 2DS δεν πήρα. Μου βλέπω τώρα να παίρνω κανένα 3DS να μείνω. Ζημιά, παιδιά, έχω πάρει εδώ στο σπίτι του Ντένις όταν ήταν το εγώ σε γκάκιας. Άλλωστε ο Mario και Sonic είναι φίλοι πια. Είναι φίλοι, αλλά και εγώ δεν ξεχνάω το Origins. Εγώ με Mario ξεκίνησα, τα έχουμε πει αυτά. Τον έχω στην καρδιά μου. Εδώ βλέπουμε μεγάλη διαφορά στην Nintendo. Το franchise, ναι, πραγματάκια. Εδώ πάλι το συλλεκτικό που είδαμε πιο πριν. Ναι. Η συλλεκτική έκδοση του Wii. Εδώ το Famicom Edition. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ έτσι όμορφη αυτή εδώ η έκδοση του Game Boy Advance. Ναι, όντως. Κοίτα εδώ. Πολύ ωραία πράγματα. Εδώ λοιπόν έχουμε την συνέχεια του Super Mario Brothers που προηγουμένως είπες ότι το έχεις λιώσει. Έτσι. Ένα παιχνίδι που δυστυχώς πρόσφατα, ναι, το έχασα. Το ναι, είχα... μου το είπες. Έχεις το κασετάκι, έχασες το case. Ναι, είχα, ναι. Το είχα στη συλλογή μου. Τώρα πάμε σε μετακόμιση, χάθηκε αυτό. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, θα το αναπληρώσουμε. Ωραία. Και αυτό δηλαδή είναι. Ναι, 3DS αυτό βλέπω. Είναι, δηλαδή, ακριβώς όπως το προηγούμενο παιχνίδι, ναι, που εσύ είπες ότι ήταν το αγαπημένο. Ναι, σου. Ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ήρθε. Ωραίο. Λοιπόν, είναι η συνέχεια λοιπόν. Και άλλωστε, όπως ξέρουμε ότι είναι η συνέχεια, έχει και το νιου μπροστά. Έτσι. Το νιου, ναι. Δηλαδή το νιου, αυτά που έχει κάνει η Nintendo για να μπορέσει να κρατήσει τη συνέχεια στα franchise της, να πεις αυτά. Ναι. Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, ας πούμε. Ναι. Ναι, είναι η συνέχεια του. Ίδιο game style, ίδιο gameplay, ίδια mechanics. Αλλά υποθέτω upgraded visuals κτλ. Ελαφρώς, γιατί μιλάμε πάλι για 3DS. Νέες πίστες, έχεις πάλι το mechanic που γίνεται αντιγίγαντας, που γίνεται τεράστιο. Υπάρχει πάλι ο Mega Mario, Mini Mario. Καλά, και το Mini Mario είχε πλάκα γιατί μπορούσε να χωρέσει. Έτσι, σε... ακριβώς, ήταν στις μικρές ριμπούλες. Ναι. Gold Block, αυτό τι είναι, δεν το ξέρω. Είναι αυτό. Το αστέρι. Α, κοίτα εδώ. Ίδιο στυλάκι, παίρνω το αστέρι, γίνεται έναν τσακό. Μάλιστα. Χαρακτήρες πάλι, simple. Εδώ παίζει πάρα πολύ το gold. Δηλαδή εδώ το κυρίαρχο στοιχείο είναι το gold. Θα δεις ότι εδώ και κάποιοι χαρακτήρες, ναι, γίνεται χρυσή. Ναι. Για όποιον αγάπησε το νούμερο 1, θα αγαπήσει το 2. Εντάξει, ναι, θα πρέπει να μπει τη συνέχεια. Ωραία. Βλέπω να βρίσκω να ψάχνω κανένα μεταχειρισμένο τώρα 3DS μόλις φύγω. εδώ, ναι, οκ, okay, τα κλασικά. Τα items του. Ναι. Και το τι ωραίο. Το final boss, ναι, στο έτσι. Super Mario World. Εν τω μεταξύ, ήθελα να σου το πω πριν όταν κοιτάγαμε το Super Mario World. Πιστεύω ότι για αυτό το πανέμορφο παιχνίδι τότε, τελική μάχη. Με το άχρωμο background που είναι απλά μαύρη εικόνα και ένα σπινάρι ο Bowser πάνω σε αυτό το οχηματάκι, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό που άρμοζε για αυτό το παιχνίδι. Ναι, περίμενα, ναι, μια πιο φαντασμαγορική μάχη με ωραίο background, όμορφο. Δεν μπορούσε να το αποδώσει, δυστυχώς. Μπράβο, κάνανε αυτό το rotating, ας πούμε, το δυσδιάστατο rotating, αλλά το είχα πάντα παράπονο. Και εδώ πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν αλλάζουμε κονσόλα πια πάλι. Και πάμε στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Wii U. Μάλιστα. Πάλι με το πρόθυμα του νιου.
Ναι, όντως. Γιατί εδώ το νιου, η έννοια του νιου που έχω, ποια είναι σε αυτά τα παιχνίδια, ότι είναι 2D όπως τα original, αλλά είναι νιου. Δηλαδή δεν είναι τα 3D. Δεν είναι τα 3D, είναι τα... Και νέο χειρισμό τώρα, ναι, με το... Οπότε υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, πάλι εδώ θα έχεις, που γίνεσαι τεράστιος, πάλι εδώ θα έχεις, βλέπουμε εδώ τα Ice. Ναι, πάλι είναι Ice, Ice Mario, Mario, ναι. Yoshi's Crew. Ναι. Και κλασικά οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες, Boo, Bowser. Τα ψαράκια. Ναι. Φαντασματάκια. Οι Hammer Brothers. Ναι, καλά, η βόμβα με το κουρδιστήρι από πίσω, το θυμό, ναι, από την πλάκα έχει αυτό. Λακί του κλασικά εδώ. Κάμε, κλακί του. Οι πτάμινοι κουπατρούπες. Οι Toads. Έχουν κάνει δουλίτσα παντού πάλι. Έχουν βάλει όλο το παρεάκι. Αυτό το παιχνίδι, ναι, αυτό το παιχνίδι πήγε καλά, γιατί ναι, προφανώς ήταν και το πρώτο Super Mario που βγήκε για το Wii U, παρότι ήταν το Wii U, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το Wii U δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Αλλά επειδή ήταν ακόμα η αρχή του, δεν ξέρανε ότι δεν θα πάει καλά. Ναι. Και αυτό το παιχνίδι πούλησε. Okay. Είχε καλή εμπορική επιτυχία και βέβαια επανακυκλοφόρησε πέρυσι στο Switch. Ναι. Όπου παραδόξως πήγε πάρα πολύ καλά στο Switch, παρότι βγήκε λίγο μετά το Super Mario Maker 2, που ναι, πίστες που έχεις εδώ μπορείς να φτιάξεις και στο Super Mario Maker 2, πήγε πολύ καλά. Εντάξει, απλά και το Switch, επειδή είναι πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα, είπανε μήπως εκεί το κάνουμε λίγο να γίνει δουλίτσα πιο καλά στο τέλος. Και πάμε λοιπόν τώρα στο... Πάμε στο τελευταίο της εγκυκλοπαίδειας. Πάμε στο τελευταίο της εγκυκλοπαίδειας, που είναι το Super Mario 3D World, που εδώ μου επιτρέπεις λίγο να πω, ναι, ότι κατά κάποιο τρόπο πάλι είναι η συνέχεια αυτονόδο του παιχνιδιού που είδαμε πιο πριν. Ναι, πάνω με όλη τη γραμματοσύρα καταρχήν σχεδόν. Είναι η συνέχεια, δηλαδή είχε τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία που κυκλοφόρησε και στο Wii U. Άλλο παιχνίδι, τελείως διαφορετικό. Ναι. Αλλά είναι η ίδια λογική, η ίδια 3D style. Ναι. Πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία είχε για μια αποτυχημένη κονσόλα. Mm-hmm. Και πραγματικά το έχουμε ευχαριστεί τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι, που ακόμα και τώρα με τις κόρες μου, ναι, είναι ο λόγος που ανέβουμε το Wii U και ξαναπαίζουμε. Το έχουμε τελειώσει τρεις φορές. Πολύ καλός, μπράβο. Ένα υπέροχο... Αυτό δεν έχει βγει και στο Switch τώρα σαν λένε. Οι φίλες λένε ότι θα βγει στο Switch, το περιμένουμε, γιατί πρέπει φέτος να καλύψει αυτό το κενό η Nintendo. Ναι. Άρα λοιπόν πολύ πολύ πιθανό να το δούμε, όπως και πιθανόν να δούμε και το Mario Odyssey 2 του χρόνου. Ναι, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Άλλωστε θα βγει το Zelda το Breath of the Wild το 2. Ακόμα δεν έχω παίξει το 1, ας πούμε. Έσχος, κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να κινητοποιηθώ λίγο με την Nintendo. Εδώ, θα σε ψάξω. Έτσι, βλέπω άμα έρθω και άλλες φορές εδώ. Εδώ τι μας δείχνει λοιπόν, ένα από τα πράγματα, από τα achievements είναι τα stamps, που κάνει συλλογή των stamps. Μάλιστα. Δηλαδή δεν κάνει το παραδοσιακό να βρω το αστέρι, και να βρει και το stamps εδώ. Κατάλαβα. Κατά κάποιο τρόπο ότι συμπληρώνει το άλμπουμ σου, όπως κάναμε σε διπλή τη σκηνή. Ναι. Και εδώ έχει κάποια έτσι παλιότερα πραγματάκια, κάποια Game & Watch βλέπουμε εδώ, το Famicom Disc, το Arcade. Με το Donkey Kong. Donkey Kong. Παλιές εποχές, 80's. Από 1981 βλέπουμε ότι ξεκίνησε τότε το Donkey Kong, που ο Μάριο προσπαθούσε να σώσει την πριγκίπισσα από τον κακό γορίλα. Που τότε δεν ήταν Μάριο, ήταν Jumpman. Ναι, ο Jumpman ακριβώς. Mario plays his part in all these games. Όπου και εδώ κάνει λοιπόν μια εγκυκλοπαιδική αναφορά, κυριολεκτικά, σε όλα τα παιχνίδια στα οποία έχει συμμετάσχει. Μάλιστα. Αλλά όμως όλα, μέχρι το τέλος του βιβλίου, θα τα αναφέρει όλα τα παιχνίδια στα οποία έχει συμμετάσχει. Δηλαδή, Donkey Kong, βλέπω Mario Diddy Party, Kong, Donkey Kong, Mario Kart, anything. Φαντάζομαι, άμα πάμε στη σελίδα την πρώτη, θα δείχνει ότι ήταν διαιτητής. Α, στο τένις. Στο τένις. Είδες πως θα κατάλαβα τη μία τώρα. Πού άλλο ήταν διαιτητής, στο Punch Out. Στο Punch Out ήταν και σε κάποιο, νομίζω, βόλεϊ ή όχι. Βόλεϊ, στο βόλεϊ δεν θυμάμαι σίγουρα. Και στο Alleyway ήταν, ναι, οδηγούσε ο χειριστής του διαστημόπλου και καλά. F1 Race, το θυμάμαι που ήταν στο F1 Race. Sim City, NES, Open Tournament Golf. Ναι, στα golf παιχνίδια βέβαια. Εντάξει. Στο Dr. Mario που προηγουμένως έκανες παράπονο ότι δεν.
τον είχαμε ένα ορίστε. Εννοείται, και αυτό τώρα που διάβασα εδώ, εννοείται το θυμάμαι. Στο Legend of Zelda Link to the Past στο Super NES υπάρχει μια εικόνα του Μάριο που μπορεί να βρεθεί σε ένα σπίτι στο Κακαρίκο Village. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Αυτό το είδα τώρα και το. Είναι απίστευτο. Το θυμήθηκα, ναι. Όπως παράλληλο, στο Link to the Past. Ναι. Στο ψέματα, στο Link's Awakening στο Game Boy, που υπάρχει η κούκλα του Yoshi. Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έχουμε σε, ένα, λίγο... σε ένα σπιτάκι μέσα, σε ένα. Ακριβώς, ναι, έχουμε, ναι, λίγο αυτά τα. Τα spin-offs, τα αστεία. Κάνα τα cross sections. Εννοείται. Και εδώ βλέπουμε, συνεχίζουμε ακόμα. Εδώ φτάνει... Pokémon Stadium βλέπουμε εμφάνιση του Mario. 2064. Εντάξει, πάρα πολλές εμφανίσεις. Wario World, Diddy Kong, Metal Gear Solid. Figures of Mario and Yoshi can be seen. Ο Kojima τώρα. Γούσταρε να βάλει λίγο Μάριο του συγκερού. Συγκερού Μιγιαμότο. Σωστός. Dance Dance Revolution Mario Mix. GameCube. Σωστό, τα dance που. Το dance που το θυμάμαι αυτό, βέβαια δεν είχα παίξει ποτέ. Στο Animal Crossing. Mario Kart DS. Μάλιστα, πολύ πράγμα. Και αυτά όλα μέχρι το 2013, παιδιά, που είναι αυτή η όμορφη εγκυκλοπαίδεια. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της. Μακάρι να μπορούσαμε να βλέπετε λίγο πιο κοντά κι εσείς. Εδώ έχουμε 2015. Προφανώς εδώ ξέραμε από πριν ότι θα εμφανιστεί σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Αν μπορεί να μην είχαν κυκλοφορήσει ακόμα. Ναι, ναι. Ναι, Amiibo, ξέρω εγώ, βλέπω. Puzzle Dragon. 3DS. Οκ, δεν τα ξέρω αυτά. Ναι. Πολλές σελίδες. 256 σελίδες, παιδιά. Πολύ όμορφη κυκλοπαίδεια. Αυτή η τέννις μπορεί κάποιος να την βρει στην Ελλάδα. Αυτή σίγουρα στο Amazon βρίσκεται. Τώρα το public πολλές φορές φέρνει παραγγελία της Dark Horse. Ναι. Έχω πάρει το αντίστοιχο της Zelda, του Zelda. Okay. Άρα είναι αυτό που είχαμε δείξει. Ναι, το έχουμε δείξει στο επεισόδιο. Μια τσιχέτα το είχα βρει στο public. Άρα λοιπόν είτε με παραγγελία είτε άμα το ζητήσει κάποιος μου το έχουν. Μπορεί να γίνει δουλίτσα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά, το read-through μας, εδώ παρέα, καλεσμένος εγώ, guest εγώ, στο σπίτι του Ντένις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες πάλι εδώ. Εγώ ευχαριστώ που με δέχτηκες. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Είδαμε έτσι αυτή την όμορφη κυκλοπαίδεια με μια έτσι διήγηση αναμνήσεών μας και τα παιχνίδια του Μάριο μέχρι το 2013, όπως είπαμε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, πιστεύω ότι σας άρεσε, να αφήσετε ένα like, να αφήσετε ένα σχόλιο, να κάνετε ένα subscribe αν έχετε πρώτη φορά στο κανάλι. Και με τον Ντένις, επειδή όπως έχουμε πει μένουμε και πάρα πολύ κοντά, υπάρχουν κατά νου έτσι πολλές όμορφες συνεργασίες, να κάνουμε ωραία επεισοδιάκια, γρήγορα, ανάλαφρα και πάνω απ' όλα διασκεδαστικά, παρεΐστικα και γεμάτα αναμνήσεις. Αυτά από μένα, Ντένις. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.